Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι προειδοποίησεις των μετεωρολόγων για εισβολή νέου κύματος κακοκαιρίας που θα πλήξει και πάλι τις περιοχές της Θεσσαλίας έβαλαν σε εκρήγορση το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που συγκάλεσε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη. Την ίδια ώρα πυρετώδεις είναι οι εργασίες για το άνοιγμα των σχολείων την προσεχή Δευτέρα στη Θεσσαλία. Με καθυστέρηση 2 εβδομάδων θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στα σχολεία της Θεσσαλίας μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Αρχές και εθελοντές κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου την ερχόμενη Δευτέρα να ανοίξουν τα γεμάτα απολάσπη σχολεία στη Θεσσαλία. Υπάρχουν όμως 30 που δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν. Το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της Γιάννουλης είναι ανάμεσα σε αυτά, καθώς οι καταστροφές που έχουν υποστεί είναι μεγάλες. Τι να πω εγώ για αυτό το πράγμα. Όλο αυτό είναι μια φοβερή αιστεία μόλυνσης για τα παιδιά μας. Αναπνευστικό. Μύγες, κουνούπια, ζωήφια, τα πάντα. Οι έλεγχοι εκτός από τα σχολικά συγκροτήματα επεκτείνονται στους δρόμους που οδηγούν και προς αυτά, ενώ θα έχουν απομακρυνθεί έως τη Δευτέρα οι πιθανές εστίες μόλυνσης κοντά στα σχολεία. Η πολιτεία σε συνεργασία με τους Δήμους να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημίες που έχουν υποστεί τα διδακτήρια και παράλληλα για να διαφυλάξουν και τη δημόσια υγεία να προχωρήσουν στην απολύμανση όλων των σχολικών μονάδων. Η προσπάθεια για να ανοίξουν τα σχολεία στις περιοχές που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ ήταν πραγματικά τιτάνια. Υπήρξε ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ στην περιοχή. Από τα 1036 σχολεία της περιοχής θα ανοίξουν σχεδόν όλα πλην 30, τα οποία δεν ήταν δυνατό να ανοίξουν τις επόμενες μέρες. Ο Υπουργός θα βρεθεί και την επόμενη εβδομάδα στην περιοχή. Καταβλήθηκε μια τιτάνια προσπάθεια γιατί οι ζημίες στις υποδομές ήταν σημαντικές και στις σχολικές μονάδες. Για τα σχολεία που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και είναι αδύνατο να ανοίξουν, έχει προβλεφθεί η μετεστέγασή τους σε άλλα. Ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Παλαμά Καρδίτσας. Μας έχουν πει ότι θα περνάνε λεωφορεία και θα παίρνουν τα παιδιά μας από διάφορα σημεία, ακόμη και από τη Λάρισα που κάποια φιλοξενούνται. Το δικό μου το παιδί βέβαια φιλοξενείται στον Τύρναβο αυτή τη στιγμή. Βέβαια και οι σχολικές μονάδες είναι κάποιες κατεστραμμένες. Έχουν υποσχεθεί από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα έρθουν οι εξοπλισμοί μέχρι το Σάββατο. Είμαστε στην κατεύθυνση να δώσουμε μια παράταση για άλλες 3 μέρες. Στις περιοχές όπου με βάση τις εκθέσεις των υγειονομικών αρχών υπάρχει προβληματισμός για την ποιότητα του νερού, υπάρχει μέρημνα ώστε να παρέχεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς εμφιαλωμένο νερό. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα παιδιά όπου χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους μάσκες προστασίας και αντισηπτικά, ενώ θα υπάρξει και αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για καθαρισμούς, απολίμανση, διότι τίθεται θέμα υγειονομικού προβλήματος, να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα από άψη στατικής επάρκειας που θα απαιτηθούν. Ταυτόχρονα συνεχίζονται σε ολόκληρη την περιοχή και οι αντιτετανικοί εμβολιασμοί που έχουν ξεπεράσει τους 1000. Οι κινητές μονάδες θα βρεθούν και στο Θεσσαλικό κάμπο προκειμένου να εμβολιάσουν εναντίον του τετάνου και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Ενώ εντατικός είναι και ο εμβολιασμός στα παιδιά στους οικισμούς στον Ρωμά για την υπατήτιδα Α. Την ώρα όμως που ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επιποδός για την αντιμετώπιση των καταστροφών που επέφερε η κακοκαιρία Ντάνιελ, επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει στη χώρα μας ο καιρός από τη Δευτέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Με τα προγνωστικά να θέλουν και την περιοχή της Θεσσαλίας μέσα στις επικίνδυνες περιοχές της νέας κακοκαιρίας, όπου όπως όλα δείχνουν θα δεχτεί σχετικά μεγάλα ύψη βροχής. Στη Βουλή κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ που θα καλύψει τις πρώτες αποζημιώσεις, την κρατική αρρωγή και τις αγροτικές αποζημιώσεις από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Αλλάζουμε θεματική ενότητα και πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί που οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου δημιουργούν ένα ευρύτατο πεδίο αντιπαράθεσης με τα 2 στρατόπεδα των υποψηφίων να αλληλοκαρφώνονται. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η αναφορά του Στέφανου Κασελάκη σε κρατήδιο, μιλώντας για τα κατεχόμενα με την Έφη Αχτσιόγλου, να του χρεώνει σοβαρό ατόπιμα. Ο ίδιος έσπευσε να ανασκευάσει με βίντεο, επικαλούμενο στα ελληνικά του και την κούραση της στιγμής. Και προτού κοπάσει η ένταση, με νέο βίντεο ανέβασε τους τόνους απέναντι στη συνυποψήφιά του, ενώ άνοιξε μέτωπο και με την ΑΔΕΔΗ, μιλώντας για μια συνάντηση που δεν έγινε ποτέ. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων του δικού τους, στην Κύπρο. Αντί να απαντάει επί τόπου, όπως ο κύριος Ερντογάν είχε έρθει όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός και τότε το ψευδοκράτος και αναγνώρισε
αναγνώρισε, τι αναγνώρισε ο κ. Ερντογάν, αναγνώρισε τη μουσουλμανική μειονότητα μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η δήλωση Κασελάκη που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την αναφορά σε κρατήδιο, μιλώντας για τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Με την Έφη Αξιόγλου να μιλά για σοβαρό ατόπιμα, καλώντας τον να ανακαλέσει για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ και όλων. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα προβεί σε αυτή την καινοφανή δήλωση, να πει δηλαδή ότι τα κατεχόμενα της Κύπρου είναι κρατήδιο των Τούρκων. Ήταν ένα σοβαρό ατόπιμα, κατά τη γνώμη μου. Με τη λεκτική γκάφα του να παίρνει σοβαρές διαστάσεις, ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του ανασκεύασε, λέγοντας ότι ήταν κουρασμένος και επικαλούμενος και τα ελληνικά του λόγω μακράς απουσίας. Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν 14 χρονών. Είμαι πίσω στον τόπο μου, μόνιμα, μόλις μερικούς μήνες. Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Χθες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας, αυτό ακριβώς έπαθα. Βεβαίως είναι ψευδοκράτος. Τα κατεχόμενα, η πληγή στην καρδιά του ελληνισμού, τα συμφραζόμενα, η διόρθωση που έκανα μέσα στη δήλωσή μου και το περιεχόμενο της ομιλίας μου πριν ήταν όλα ξεκάθαρα. Ας μην ανησυχεί κανείς. Μαθαίνω τις λέξεις πολύ γρήγορα. Τον κάλεσα να ανακαλέσει και ανακάλεσε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι και τα μέλη και οι πολίτες τη σοβαρότητα αυτού του ρόλου και αυτής της θέσης. Κάνουμε έχει και στην προοπτική της κυβέρνησης. Αγνία των θεμάτων, ο κύριος Κασελάκης. Δεν θέλω να μπω και να χρησιμοποιήσω τέτοιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Σίγουρα η χθεσινή του τοποθέτηση, ξαναλέω, παρότι το ανακάλεσε, δείχνει ότι υπάρχει κάποια έλλειψη, η οποία είναι μάλλον κρίσιμη. Ο Στέφανος Κασελάκης επανήλθε με νέο βίντεο με έκκληση για να πέσουν οι τόνοι, στο οποίο ωστόσο αναφέρει ότι είχε αποστείλει στην Έφη Αξιόγλου τις προτάσεις του μήνες πριν. Θυμίζω τη συναγωνίστριά μου δημόσια και ακούω «Δεν με στήριξες». Βλέπω κάθε βίντεό της και στρέφει τα βέλη της εναντίον μου, λες κι είμαι ο Μητσοτάκης. Την αποκαλώ Έφη, όπως τον Αλέξη τον αποκαλώ πάντα Αλέξη, και αντί για χέρι φιλίας και θεωρεί υποτίμηση. Βλέπω να διακινεί σενάρια ότι ήμουν συνεργάτης του Μητσοτάκη και ποιος την διαψεύδει, ο Γιάννης Πρεντεντέρης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το θέμα της ενότητας στην τελική ευθεία για τις εσωκομματικές κάλπες τίθεται από τους δύο υποψήφιους. Να θυμίσω σε όλους ότι πριν την πρώτη Κυριακή είχα δεσμευτεί και ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα ήμουν με το ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα αποτελέσματος και ότι θα ενίσχυα με όλες μου τις δυνάμεις στο κόμμα. Το είχα πει. Και ισχύει εννοείται και σήμερα. Η ενότητα είναι εγγυημένη, η ενότητα είναι αναγκαία και είναι ο ελάχιστος κοινός προνομαστής. Ναι, όλοι μαζί, με δύο βασικές προϋποθέσεις. Ποιες, το πολιτικό πλαίσιο. Ενότητα δεν είναι στον αέρα, είναι στη βάση του πολιτικού πλαισίου. Εγώ καταθέτω πολιτικό πλαίσιο. Και δύο, ότι θα σταματήσουν ανθρωποφαγικές συκοφαντικές επιθέσεις. Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε on camera, αναφερόμενος στο εργασιακό νομοσχέδιο, ότι είχε συνάντηση με την ΑΔΔ, η οποία έσπευσε να τον διαψεύσει, τονίζοντας ότι τέτοια συνάντηση ουδέποτε έγινε, αφού δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά των κομμάτων, αλλά θεσμικά συναντάται με τους εκάστοτε αρχηγούς τους και όχι με υποψήφιους. Όπως ανακοίνωσε επίσημα το συνδικαλιστικό όργανο. Κύκλοι του κ. Κασελάκη έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όχι πρόεδρος, ως εκ τούτου δεν συνάδει να συναντιέται ακόμη με θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων όπως η ΑΔΔ, άρα είναι κατανοητό ότι η φράση «συναντήθηκα με ΑΔΔ» ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Στο εσωτερικό πάντως του ΣΥΡΙΖΑ, τα σχόλια για όσα είπε ο Στέφανος Κασελάκης διαμορφώνονται ανάλογα με το στρατόπεδο που έχει ο καθένας ταχθεί. Οι μεν μιλούν για μία λέξη που του έφυγε. Οι δε κάνουν λόγο για δικαιολόγητο ατόπιμα που δείχνει άγνοια. Να μπει άμεσα τέλος στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών, καλούν όλους οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ανοιχτά ή και όχι ταχθεί με τη μια ή την άλλη πλευρά πήραν θέση για το ατόπιμα Κασελάκη αναφορικά με τα κατεχόμενα, ερμηνεύοντας διαφορετικά τα όσα είπε. Κατανοώ ότι όλοι μπορεί να κάνουν ένα λεκτικό λάθος. Το κατανοώ αυτό. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι η χθεσινή δήλωση δεν ήταν λεκτικό λάθος. Ήταν περισσότερο στο πεδίο αυτό που θα λέγαμε άγνοια. Και είναι βαθιά προβληματικό για τόσο κρίσιμα ζητήματα. Δεν μιλάμε για ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτό ήταν μία λέξη που διέφυγε προφανώς από τον Στέφανο και προφανώς δεν αλλάζει την εθνική γραμμή. Νομίζω με επάρκεια και ο ίδιος το καθάρισε το θέμα και προχωράμε παρακάτω. Αρκετοί είναι εκείνοι που προτάσουν την ενότητα για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ
και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη ανεξάρτητα μέρα. Του, ανεξάρτητα του υποψηφίου και... που θα επιλεγεί, που θα εκλεγεί. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνιμη υποδόση από όλα τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν γεννιέται κάτι καινούριο, υπάρχουν οι οδύνες. Ναι. Αλλά καλύτερες οι οδύνες του τοκετού παρά η οδύνη της ΙΤΑΣ. Η επόμενη μέρα θα μας βρει σίγουρα όλους ενωμένους να καταρτήσουμε ένα σαφές πολιτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει μια εναλλακτική προοπτική. Ένα σχέδιο το οποίο θα σταματά αυτήν την καταστροφή, κατά την άποψή μου, την οποία έχει επιφέρει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 4,5 χρόνια. Άρα, υπό την έννοια αυτή, αυτή η κοινή μας αγωνία θα είναι και συγκολητική ουσία. Η πολιτική του κάθε υποψήφιου μπαίνει στο μικροσκόπιο, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιότητα της ΕΦΗΣ, θεμητά, δημοκρατικά, ανοιχτά, διάφανα, την στηρίζει όλη η στελέχωση, η οποία αμφισβητεί και συνεχίζει να αμφισβητεί την πορεία του μετασχηματισμού και της διεύρυνσης. Και συνεχίζω με την ΕΦΗ, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος και βεβαίως μπορεί να γίνει ξανά το κόμμα μας κυβερνητικό κόμμα. Το να λέει κάποιος ότι δεν έχει πολιτικό λόγο ο πολιτικός αντίπολος που έχει υπερτερήσει στις πρώτες εκλογές, έτσι. Αυτό κατά την άποψή μου γυρίζει πίσω στο επιχείρημα ως μπούμεραγκ, γιατί στην κυρολεξία παραδέχεσαι ότι έχασες από έναν άμπαλο. Διευκρινήσεις για το ποιοι μπορούν να ψηφίσουν την προσεχή Κυριακή έδωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δρόσος. Όλοι όσοι ψήφισαν την πρώτη φορά μπορούν να ψηφίσουν τώρα. Και υπάρχει σχετικός. Όλη η ηλεκτρονική προετοιμασία υπάρχει. Μπορούν επίσης να ψηφίσουν μέλη που είναι στο Μητρό Μελών και έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου, ας τα πούμε παλαιά μέλη, δηλαδή όχι την εβδομάδα δεν γράφονται καινούργια. Με κοινή τους δήλωση, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβίγκου και Γιώργος Βασιλιάδης, επισημαίνουν ότι ιδίως μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ενταθεί οι σεξιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις, τα fake news, οι ύβρις, φαινόμενα που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το χώρο ούτε με την παράδοση της αριστεράς, φαινόμενα που ζημιώνουν όλους και όλες. Το ίδιο το κόμμα αλλά και τους συνυποψήφιους για την Προεδρία πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι αναγκαίο να επικρατήσει ο πολιτισμένος διάλογος, η νυφαλιότητα και το αίσθημα ευθύνης, όπως και ο στην αντίθετη άποψη. Εδώ στο στούντιο θα καλωσορίσω τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Αλφόνσο το Βιτάλη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα τις σχολιάσουμε. Καλησπέρα Αλφόνσο, καλώς μας ήλθες. Καλησπέρα Αλίνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκα και πολύ ωραίο το καινούργιο στούντιο. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Τώρα Αλφόνσε, το ερώτημα έτσι όπως μπαίνει δεν έχει να κάνει πια, έχει ξεφύγει από το ποιος θα εκλεγεί την επόμενη Κυριακή. Αλλά με όποιο αποτέλεσμα, αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταφέρει να ξεπεράσει τις πληγές που έχουν ανοίξει και το κυριότερο να παραμείνει και να προχωρήσει ενωμένο. Είναι ένα ερώτημα πραγματικό. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα που θα προκύψει και οι πολιτικές και οι επιλογές που θα κάνει όποιος εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος. Εάν καταφέρει να συγκροτήσει γύρω του μια συμπαγή και σοβαρή ηγετική ομάδα και λειτουργήσει με ένα πνεύμα ενότητας και προοπτικής, ίσως να έχουμε κάποιες σποραδικές αποχωρήσεις, διότι αντιλαμβάνεστε υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια ταυτοτικά θέματα τα οποία δεν ξεπερνούνται εύκολα. Ποιο είναι όμως το πιο ουσιαστικό πρόβλημα? Το πιο ουσιαστικό πρόβλημα είναι αν θα φύγουν κάποια στελέχη, αλλά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία θα μπορέσει να κάνει έστω μικρά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης, να ξαναπείσει την κοινωνία και να φτάσει με κάποιους αξιοπρεπείς όρους στην αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Τώρα, Αλφόνσε, αυτά τα οποία λέμε όλοι και ευχόμαστε είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο κάποια στιγμή ξεκίνησε από μικρά ποσοστά και έγινε μια μεγάλη παράταξη, ότι καλό θα ήταν να παραμείνει ενωμένο και είναι πάντοτε δυσάρεστες οι καταστάσεις των διασπάσεων. Από την άλλη όμως, καταγράφοντας τη ρητορική των τελευταίων 24 ωρών και τις τοποθετήσεις ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αδυνατό να δω την πιθανότητα μιας σύγκλησης υπό μία ηγετική ομπρέλα την επόμενη μέρα, γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολύ ατμός, έχουν ακουστεί πολύ χοντρά πράγματα και για να μην μπω στη διελκυστίνδα των δύο υποψηφίων, εγώ θα επικαλεστώ μόνο τα όσα γράφει στην Αυγή ο Θανάσης Καρτερός.
Ο οποίος μίλησε μέχρι και για ρουραίους του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε, εντάξει, ο αγαπητός συνάδελφος Θανάσης, τον οποίο τον γνωρίζουμε χρόνια, πέρα από την εμπλοκή του μετά στο επιτελείο του Τσίπρα, έχει ένα δικό του τρόπο να περιγράφει, ίσως ξέρει και μερικά πράγματα που εμείς δεν ξέρουμε. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Εάν θα υπάρξει συμπαγή ηγετική ομάδα, συγκεκριμένο και συνεκτικό σχέδιο, το οποίο θα επαναφέρει αργά αλλά σταθερά τον ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά εξουσίας και θα τον σταθεροποιήσει ως την πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση. Εκεί κρίνονται όλα. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρξει αυτό το πράγμα, μια πορεία ανάκαμψης, η οποία θα αποτυπώνεται έστω και δημοσκοπικά, 0,1 το μήνα, 0,1, που θα δίνει θάρρος στον κόσμο. Τώρα, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αν θα φύγει μια παρέα, μια ομάδα, δύο άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εγώ θα είμαι λίγο πιο αριστερός, θέλω να είμαι λίγο πιο κεντρός. Είναι ότι το κενό που θα μείνει στο χώρο αυτό ως αξιωματική αντιπολίτευση θα καλυφθεί από άλλους, θα το δούμε στην πορεία, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσει σε ποσοστά μικρότερα του 17%. Ναι, εάν δεν μπορέσει να επανέλθει, εγώ να σταθεροποιηθεί και να επανέλθει. Μέσα στην εξίσωση που συζητούμε, βάζω τη σημερινή δήλωση, όπως τη διάβασα, ελπίζω να αποδόθηκε σωστά, του κυρίου Φίλη, ο οποίος ζητά από χθες και προχθές μαζί με τον κύριο Σκουρλέτη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για να ξεκαθαρίσουν ορισμένα ισοκομματικά μαχαιρώματα, ο οποίος ζήτησε από τον κύριο Κασελάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του και μάλιστα με μια χαρακτηριστική αποδόση εδώ φτάνει. Να σας πω κάτι και θα σας το πω από εμπειρία παρακολουθώντας και εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλα κόμματα. Ο απερχόμενος πρόεδρος καλώς κάνει και δεν εμπλέκεται, τουλάχιστον φανερά, σε αυτή τη διαδικασία. Άνοιξε ένα δρόμο για τη διαδοχή του και θα πρέπει να τηρήσει αυτή την απόσταση που έχει. Δεύτερον, κανένας δεν μπορεί να ζητήσει από έναν υποψήφιο να αποσυρθεί. Εκτός αν υπάρχουν πια σοβαρά πράγματα. Αυτό που υπάρχει είναι η ένταση, τα νεύρα και τα μαχαιρώματα που λέμε. Και δεύτερον, εγώ οφείλω να το πω γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα και εμένα ως πολίτη με απασχολεί πολύ περισσότερο αν θα έχει μια πιο κεντρώα ταυτότητα ο ΣΥΡΙΖΑ ή μια πιο αριστερή ταυτότητα. Είναι ότι όταν μιλάει, όποιος μιλάει και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους που υπάρχουν και διαβουλεύσεις για τα εθνικά θέματα, επαναλαμβάνω, για τα εθνικά θέματα, μεγάλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα είναι καλά προετοιμασμένος. Πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Είναι καλύτερα να έχει προετοιμάσει ένα κείμενο και το οποίο να το μοιράσει ως δήλωση ή να το πει μπροστά σε μια κάμερα, παρά να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι με συγχωρήσει, Λίνα, όμως ακούνε και οι άλλοι. Ναι, αυτό υπάρχουν είναι το βασικό, άλλοι. Ότι ακούνε και οι Τούρκοι, ακούνε και οι Αμερικανοί, ακούνε και οι εταίροι. Και ούτε ο κύριος Κασελάκης, αφήνω το κρατήδιο που είπε, το αφήνω. Πείτε, δέχομαι ας πούμε αυτή την εξήγηση. Και στη συνέχεια χρειάστηκε να γράψει σήμερα άρθρο στο ειδήσεις για να αποσαφηνίσει πολλά πράγματα. Δύο φιλμάκια, δύο ναι. Βίντεο, συγγνώμη. Ούτε και απ' την άλλη η κυρία Χτσιόγλου είπαν, αν θέλετε, πολύ ολοκληρωμένα θέσεις που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάω παρακάτω, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις έχουν θέσει μπροστά. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω εγώ έτσι από την οικονομία της υπόθεσης εκλογή νέου αρχηγού στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση και μέχρι τον πρώτο γύρο των εκλογών και οι δύο υποψήφοι, και η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Κασελάκης, δεν ξέρω τι έκαναν στις κομματικές περιοδίες, πάντως σαν παρουσίες και πολιτική συζήτηση και ζήμωση δοξάστηκαν σαν κρυπτόμενοι. Το γεγονός ότι προσήλθε τόσος πολλής κόσμος να ψηφίσει, που αν κάτσεις και το δεις, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται να πεανίζουν και σίγουρα από το 17% που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές είναι πάρα πολύ μικρό ο αριθμός των αυτών που προσήλθαν να ψηφίσουν. Όταν λοιπόν έγινε η ανατροπή, τότε άρχισαν να βγαίνουν όλοι και βγήκαν μαζί και τα μαχαίρια. Και ο διάλογος ο οποίος γίνεται δεν είναι επί της πολιτικής, είναι επί των χτυπημάτων του ενός προς τον άλλον. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι θα περίμενε κανένας η εξωστρέφεια στην εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε η παρουσία του κυρίου Κασελάκη. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Κακώς κλείστηκαν και οι υποψήφοι σε δικά τους ζητήματα. Θα έπρεπε να πάνε προς την κοινωνία περισσότερο. Ενδεχομένως τα επιτελεία τους είχαν μια φοβικότητα. Και αυτό και ίσως είναι κάποιες άλλες λογικές.
Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Το βασικό είναι ότι επί συγκεκριμένων θέσεων που πονάνε τον κόσμο, την κοινωνία, που θα την έκαναν να ακούσει ακόμα καλύτερα, πέρα από τα... Που έδειξε ότι θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει, διότι πέρα από, από την πραγματικά έξοχα σχεδιασμένη επικοινωνιακή καμπάνια του κυρίου Κασελάκη, έξοχα, και σωστή διαχείριση κάποιων συμβόλων κτλ. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο την ουσία. Τώρα εγώ έχω μια ένσταση. Ας μην ήταν τόσο όμορφος ο κύριος Κασελάκης και θα σου έλεγα εγώ αν θα συζητούσαμε για την έξοχη καμπάνια. Ο κύριος Κασελάκης εννοώ, φωτεινή, καλή, φωτεινό καλή, πρόσωπο, καλή, καινούργιο πρόσωπο, νέο παιδί. Τραβάει, έτσι, και τραβάει. Βγήκε έξω από τις κομματικές νόρμες του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον. Αν μπούμε τώρα στη σημειολογία και στις ανάλυση της καμπάνιας και των μηνυμάτων, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχω πάρα πολλές ενστάσεις, ακόμα και στο τεχνικό μέρος. Αλλά δεν είναι η δική μου η γνώμη αυτή που μετράει, αλλά στο δημόσιο διάλογο την καταθέτουμε. Εγώ νομίζω ότι και η κυρία Χτσιόγλου. Επίσης πολύ, πολύ νέα, έτσι πολύ εμφανίσιμη γυναίκα και λοιπά, αλλά έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί έχουμε δύο εξαιρετικά φωτεινά φρέσκα πρόσωπα τα οποία το κρίμα στην πολιτική αυτή αντιπαράθεση είναι ότι έχουν εγκλωβιστεί σε πρακτικές και ρητορική, η οποία εμένα μου θυμίζει περασμένο αιώνα. Εγώ έχω μία απορία. Να σε ρωτήσω και σένα, γιατί είσαι πολύ εμπειρή δημοσιογράφος, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο κλείσιμο της εκλογικής καμπάνιας, σήμερα το μεσημέρι περίπου, έτσι. Πρακτικά κλείνει τα μεσάνυχτα. Να δοθεί αυτό το email με θέσεις, οι οποίες είναι λέω αλήθεια. Που δεν το γνωρίζαμε ούτε εμείς. Είναι αλήθεια ότι οι θέσεις που ήταν σε αυτό το email, κωδικοποιημένες μεν, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και για τη φορολογία και για τα θέματα της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και θα μπορούσαν να μπουν γιατί και να συζητηθούν. Γιατί μια πρόχειρη και εύκολη απάντηση που τη ζούμε και οι δύο και στο δικό μας μετερίζει το δημοσιογραφικό είναι ότι θεωρείται τελείως διαφορετική η προσέγγιση των λεγόμενων δυναμικών κοινών, τα οποία ξεκινούν από την αρχή οι διάφοροι campaigners των υποψηφίων να θεωρούν καλά ότι δεν ενδιαφέρονται για την ουσία τη συζήτηση στην πολιτική, και για μένα είναι ένα τραγικό λάθος αυτό, γιατί από ό,τι έδειξε και ο κόσμος και η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από όλους τους πολιτικούς, ακόμα και από τους νεότερους. Τα ειδικά κοινά είναι λογικό να θέλει να τα προσεγγίσει κάποιος επικοινωνιολόγος, άρα να τα φέρει κοντά του και ένας πολιτικός, όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη εικόνα που είναι η κοινωνία. Έστω η ανοιχτή κοινωνία, η οποία έχει κοινά προβλήματα. Και είναι πολύ τα θέματα της φορολογίας, και πάνε έρχομαι στο email, τα θέματα της φορολογίας αφορούν όλο τον κόσμο και όχι ειδικά κοινά. Και γιατί δεν τα ανοίξαν να τα συζητήσουν? Όπως τα θέματα της δικαιοσύνης, όπως τα θέματα της ασφάλειας. Πάντως, επειδή όπως είπες έχουμε στη δημοσιογραφική μας διαδρομή που είναι πλέον μακρά, έχουμε καλύψει αλλαγές αρχηγών και προέδρων και στα δύο κόμματα που αν θες στιγμάτισαν την μεταπολίτευση. Βεβαίως. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία γιατί έχει αλλάξει μεγαλύτερο αριθμό προέδρων. Πάντοτε καταγράφαμε έντονα ισοκομματικά μαχαιρώματα, όμως με τέτοια σφοδρότητα και τέτοια ένταση πλην της περίοδου Βενιζέλου, Γιώργου Παπανδρέου με την υπόθεση Ρέλου, αν θυμάσαι, και τα Ζάπια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι και την προηγούμενη περίοδο όταν έγινε η διαδοχή του Άιμνου του Παπανδρέου, που ναι μεν υπήρχαν πολιτικές πλατφόρμες και σοβαρές προσωπικότητες. Υπήρχαν πάντα αυτά τα μαχαιρώματα, όμως δεν είχαν αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση τόσο έντονη, ήταν πιο προσεκτική σαν αυτή που βλέπουμε τώρα. Τώρα δείχνει να έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Είναι, αν θέλετε, μία παθογένεια, με όλο το σεβασμό που έχω στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία παθογένεια ότι ενώ βρέθηκε στην κυβέρνηση, ενώ η κοινωνία το πλησίασε και την πλησίασε, δεν μπόρεσαν να σπάσουν αυτά τα στεγανά, τα εσωτερικά. Διότι είναι ένα πράγμα να υπάρχουν τάσεις με απόψεις και άλλο πράγμα αυτοί οι τόσο κλειστοί μηχανισμοί αμυντικού Πάντως, χαρακτήρα. Για να συνοψίσουμε την κουβέντα και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Τα ερωτήματα που μπαίνουν από εδώ και πέρα, πρώτος σταθμός είναι ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτός. Ο δεύτερος σταθμός είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ενωμένος. Ο τρίτος σταθμός είναι από αυτή την φασαρία, ας το πούμε, διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ, διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα,
είναι τι θα φυγόκεντρες τάσεις θα αναπτυχθούν και αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο του να καταστεί αυτό αξιωματική αντιπολίτευση, άτυπα μεν, γιατί ο θεσμικός ρόλος είναι, είναι κατοχυρωμένος στο ΠΑΣΟΚ, στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί μέχρι τώρα, από όλη αυτή την περιδίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνει να εισπράττει. Εγώ, σωστό αυτό, πάρα πολύ σωστό, φάνηκε και από το ποσοστό του. Μισή κουβέντα θα πω και το επαναλαμβάνω. Θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του, αν έστω με ρόγες, 0,1%, 0,1%, 0,05% δείξουν μία δυναμική. Εάν δεν επιδειχθεί αυτή η δυναμική, θα υπάρξουν άλλες ανακατατάξεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια κενά πολιτικά. Θα υπάρξουν άλλες ανακατατάξεις και ενδεχομένως άλλες ανασυνθέσεις σε αυτό που ευρύτερα αποκαλούμε προοδευτικό χώρο και κεντροαριστερά. Θα πρέπει η όποια ηγεσία βγει να επιδείξει μαζί με προγραμματικές θέσεις διάθεση ενότητας, αποχωρήσεις παντού που και πάντα υπάρχουν, αλλά συγκροτημένα και να πιάσουν ξανά το σφιγμό της κοινωνίας. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε τα σύνορα για αδικήματα σε σχέση με τις επαφές τους με τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι. Κατηγορούν το Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερ Μενέντες και η σύζυγός του, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Το γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μανχάταν παρέπεμψε το ζεύγος Μενέντες με την κατηγορία ότι δέχτηκαν δωροδοκίες χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα τη χρήση εξουσίας και της επιρροής του ως γερουσιαστής προς όφελος των επιχειρηματιών αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου. Οι δωροδοκίες φέρεται να περιελάμβαναν μετρητά, χρυσό, πληρωμές για στεγαστικό δάνειο, αποζημίωση για χαμηλή ή καθόλου δουλειά, ένα πολυτελές όχημα και άλλα αντικείμενα αξίας. Ψευδείς ισχυρισμοί σκάβουν τον πολιτικό μου τάφο, δήλωσε ο Μενέντες. Υπενθυμίζεται ότι ο λόγο γερουσιαστής είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για αποδοχή ιδιωτικών πτήσεων, προεκλογικών συνεισφορών και άλλων δωροδοκιών από πλούσιο προστάτη, με αντάλλαγμα επίσημες χάρες, αλλά η δίκη του 2017 κατέληξε σε αδιέξοδο των ενόρκων. Κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικό, υπονόμευση των δημοκρατικών αξιών. Σε αυτό το τρίπτυχο επικεντρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, βάζοντας στο κάδρο τα πιο ακαθόδη ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αφύπνισης για συλλογική και εντατική δράση. Με το βλέμμα στραμμένο στις πλημμύρες στη Θεσσαλία, την οποία σάρωσε η φωνική κακοκαιρία Ντάνιελ και τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο, αλλά και όπλα την επιχειρηματολογία για όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες πέρα από την Ελλάδα, σε Λιβύη, Χαβάη, Καναδά και Πακιστάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επιδίωξε να αποδείξει ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πια ένα μακρινό εφιάλτη και πως τα ακραία φαινόμενα δεν αφορούν φυσικά μόνο τον Νότο και την Ευρώπη. We cannot just sit idle and hope for a miracle. I have the privilege of leading a mid-sized country that is trying to do its best to address issues of massive complexity. But it is time for the really big players to step up to the plate and deliver. This crisis is already here. It is affecting our lives today, and it is already having a significant impact on our economies. For the European Union, this represents a failure, not just of policy, but also of financial resourcing. We are spending peanuts on adaptation and emergency relief. We have two funds which are completely depleted. Εξίσου μεγάλη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών και στο μεταναστευτικό, επισημένοντας την ανάγκη πιο συντονισμένη συνεργασία στις διεθνούς κοινότητες για την πάταξη των δικτύων, των διακινητών και τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης. It is critical that the international community works together to establish a far more comprehensive and coordinated approach, one that addresses the root causes of migration. One that more effectively counters human trafficking and migrant smuggling and fosters legal pathways to mobility. We must break the business model of the traffickers and the networks if we are to stop people from embarking on such dangerous journeys. If we want to solve the problem in the Mediterranean, we must work together with our partner countries.
Από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έλειψαν και οι αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το περιεχόμενο και η έκταση ωστόσο ήταν πολύ διαφορετικά μετά την επανεκκίνηση των συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας με τη μέχρι στιγμής διαφαινόμενη βούληση του Ταγίπ Ερντογάν για διατήρηση της νηνεμίας, χωρίς όμως να παραλείψει να αναφερθεί στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας σε μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και τονίζοντας πως το Κυπριακό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Our main difference over the delimitation of our maritime zones in the Aegean and the Eastern Mediterranean is extremely important. It remains, but it can be resolved in accordance with international law and in particular the United Nations Convention on the Law of the Seas and in the spirit of good neighborly relations. We have made good progress over the past months in terms of normalizing our relationships, and it is in our mutual interest to continue down that path. Our commitment to Cyprus's sovereignty, territorial integrity, and a solution of one state based on a bizonal bicommunal federation is steadfast. It's a matter of credibility and determination to defend the core values and principles upon which the United Nations are based, and finding a fair, viable, and mutually acceptable solution to the Cyprus issue remains a top priority for Greece. Η δική μνήμα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στη Μόσχα. Καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον καθηγητή, τον κύριο Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Μαζί μας και ο Αλφόνσος ο Βιτάλης, καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε πολλά χρόνια γνωστοί με τον κύριο Βιτάλη. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία αυτή η ιστορία με τον Μπομ Μενέντες και μας ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι είναι ένας βασικός υποστηριχτής των ελληνικών θέσεων. Και αισθανόμαστε σαν να αποσταθεροποιείται ένας πυλώνας ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στη χώρα. Τι εκτίμηση κάνετε για αυτή την υπόθεση, έτσι όπως εξελίσσεται με τη βάση του κατηγορητηρίου των Αμερικανικών Αρχών και του εισαγγελέως του Μανχάταν? Κοιτάξτε, είναι πράγματι δυσάρεστο. Δεν είναι καινούριο, δηλαδή υπό την έννοια ότι όποιοι παρακολουθούν την αμερικανική πολιτική σκηνή, εμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βεβαίως στον κύριο Μενέντες, ξέρουν ότι συζητιέται εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Έτσι, έχουν διατυπωθεί κατηγορίες και ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα συμβεί. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει πώς θα καταλήξει. Κοιτάξτε, είναι... εάν, να το πω διαφορετικά, για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας... εάν προχωρήσει, εάν όντως υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να στοιχειοθετούν και να μπορούν να στηρίξουν την κατηγορία του εισαγγελέως, τότε φοβάμαι ότι η πολιτική καριέρα του κ. Μενέντες θα δεχτεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Έτσι, είναι ένας παντοδύναμος γερουσιαστής, είναι πρόεδρος μιας από τις πιο ισχυρές επιτροπές, μια επιτροπή που μας ενδιαφέρει απολύτως. Νομίζω όμως ότι οι εξελίξεις λίγο πολύ θα είναι ραγδαίες, και οι πολιτικές εξελίξεις αλλά και οι νομικές παύλα ποινικές, εάν υπάρξουν. Οπότε δεν θα μείνουμε με την απορία πολύ. Το ελληνικό στοιχείο, το ελληνοαμερικανικό στοιχείο στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι εδώ και καιρό προετοιμάζεται για ένα κακό σενάριο. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι, Αμερικανοί πολίτες, οι οποίοι λειτουργούν και εργάζονται για τα αμερικανικά και τα ελληνικά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον, θα έχουν λάβει τα μέτρα. Νομίζω και όσοι τα παρακολουθούμε, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, θα συμφωνήσει και ο Αλφόνσος Βιτάλης, το ελληνοαμερικανικό λόμπι έχει κάνει πολύ καλά οργανωμένη και εξαιρετική δουλειά. Και ακούγεται έτσι πολύ παρήγορο αυτό που λέτε, ότι θα έχουν λάβει τα μέτρα τους, διότι έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν παρέξει αποτελέσματα οι προσπάθειες που έχουν κάνει, το βλέπουμε.
ότι σε πολλά πράγματα, ενώ παλιά καταγράφαμε ότι η Τουρκία μπορούσε και να περνάει αβρόχης πόση κάθε τρέλα, κάθε παρέκβαση του διεθνούς δικαίου, τώρα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα ξέραμε. Προφανώς. Και αυτό προκαλεί και τον τρομερό εκνευρισμό που καταγράψαμε και κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στην έδρα του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογκάν, διότι και εναντίον του Μενέντες επιτέθηκε και εναντίον της Αμερικής είπε πράγματα, διότι τον καθυστερούν και του δημιουργούν εκνευρισμό. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το σκέλος το έχουμε πάει καλά. Τώρα, κύριε καθηγητά, στον απόϊχο των συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογκάν, των συναντήσεων του κυρίου Γεραπετρίτη, και έχοντας πια όλο την εικόνα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και όσων ακούστηκαν, τι συμπέρασμα βγάζουμε, αν μπορούσαμε να το δώσουμε επιγραμματικά? Επιβεβαίωση και υπεράσπιση του καλού κλίματος. Mm-hmm. Έτσι. Υπεράσπιση υπό την έννοια ότι και οι δύο ηγέτες προσήλθαν σε αυτή τη συνάντηση, η οποία δεν ήταν απαραίτητη, ήταν μια ευτυχή σύμπτωση ότι μετά το Βίλνιους σε λίγο καιρό μέσα είχαμε τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η σημαντική συνάντηση για τα ελληνοτουρκικά ήταν στο Βίλνιους. Εκεί ξεκίνησε η προσέγγιση. Εδώ επιβεβαιώθηκε. Ήταν μια καλή ευκαιρία σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο να τα ξαναπούνε και μακάρι κάθε δύο μήνες να μπορούσαν να βρίσκονται, έτσι ώστε αυτό το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί, ότι ο πολιτικός έλεγχος της διαδικασίας θα είναι αυτή τη φορά πολύ στενός από τα γραφεία των δύο ηγετών, αυτό θα είναι πραγματικότητα. Άρα νομίζω ότι εκεί είμαστε σε καλό έχουμε δρόμο, πια συγκεκριμένους σταθμούς στον περίφημο οδικό χάρτη, μέσα Οκτωβρίου, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Και ένα μορατόριο όσον αφορά στις προκλήσεις. Τώρα πάμε στο άλλο σκέλος, Αλφόνσε. Θέλω το δικό σου ρεπορτάζ για να το σχολιάσει μετά και να μας πει και ο καθηγητής. Ένα από τα ζητήματα τα οποία μπήκαν με επίταση, και αυτό αφορούσε την προκλητική δήλωση του Ταγίπ Ερντογκάν από το βήματος του ΟΗΕ για το θέμα της de facto διχοτόμησης της Κύπρου. Τι πληροφορίες έχουμε από την κυπριακή κυβέρνηση και τι κινήσεις θα γίνουν από εδώ και πέρα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε με όλους τους τρόπους ότι δεν νοείται κάτι τέτοιο. Απάντησε αμέσως ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, απάντησε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η Τουρκία περιπλέκει τα πράγματα. Είναι σταθερή και πάγια θέση της τα τελευταία χρόνια τα δύο κράτη στην Κύπρο, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε ελληνική ούτε κυπριακή πλευρά. Αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι ότι την ώρα που πέφτουν οι εντάσεις στο ελληνοτουρκικό πεδίο, οι Τούρκοι εξασκούν την ένταση στην Κύπρο και παραβιάζουν το μορατόριο για το οποίο συζητούμε. Δηλαδή προκλήσεις έρχονται από τη Μεγαλόνησο. Ναι, και θα επιμείνουν στην Κύπρο. Γι' αυτό και η ελληνική πλευρά και η κυπριακή πρέπει να είναι πολύ πιο αποφασιστική. Νομίζω ότι ήταν σοβαρές παρεμβάσεις που έγιναν και από τους δύο ηγέτες και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Χρυστοδουλίδη, και από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα μπορούσαν να πάνε και μισό βήμα παραπάνω, θα μπορέσει να τα συμπληρώσει και ο κύριος Φαντής αυτά, διότι πρέπει να πιεστεί η Τουρκία εκεί που ακριβώς πονάει, στην ανάδειξη της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά φτάνοντας στις συνομιλίες του Κράνου Μοντανά εμπήκε επίσημα στο τραπέζι η κατάργηση του καθεστώτος των εγγυήσεων και η αποχώρηση των στρατευμάτων του Ατίλα. Τα Ηνωμένα Έθνη μπήκαν σε αυτή την κουβέντα, οι Άγγλοι ως εγκύτρια δύναμη μπήκαν, οι Αμερικάνοι το είδαν με συμπάθεια το αίτημα, προτάθη να γίνει και συνάντηση των δύο ηγετών τότε, του κυρίου Ερντογάν, πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Τσίπρας, κάτι το οποίο απέφυγε συστηματικά η πλευρά της Τουρκίας. Έχουμε ακόμα ένα όπλο, θα επιμείνει ο Ερντογάν στο θέμα της Κύπρου. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω αυτή τη στιγμή στη σχέση με την Ελλάδα, διότι έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, τους Αμερικάνους, οι οποίοι δεν δέχονται τον εκβιασμό του στο θέμα της Σουηδίας
Και συμπληρώνω ότι είναι τόσο τσαντισμένοι οι Αμερικάνοι, όπου φαίνεται ότι θα αποδεσμεύσουν, σύμφωνα με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα, θα αποδεσμεύσουν τα F-35 από τα F-16, δηλαδή θα σπάσουν αυτό είναι το πράγμα. Είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι. Και δεύτερον, είναι επίσης πάρα πολύ τσαντισμένοι και Ευρωπαίοι με τον Ερντογάν, διότι προσπαθεί να απομυζήσει λεφτά χωρίς να κάνει το παραμικρό βήμα στο επίπεδο της βελτίωσης των ευρωτουρκικών σχέσεων. Και να θυμίσω σε όλα αυτά που είπε ο Αλφόνσος Βιτάλης για να τα σχολιάσετε, κύριε καθηγητά, ότι στην άρνησή τους να αποδεχθούν την απόσυρση του καθεστώτος των εγγυήσεων, έστειλαν και τους προβοκάτορες να δείρουν και την ειρηνευτική δύναμη στην περίκλειστη πόλη. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι σαφέστατη, όπως είπε και ο κύριος Βιτάλης εδώ και τουλάχιστον την επομένη της αποτυχίας του Κραν Μοντανά. Έτσι. Για να πάω πίσω, ότι η Τουρκία επιδιώκει τη διχοτόμηση ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά εν πάση περιπτώσει η ιστορία είναι γνωστή και με εμβληματική, δυστυχώς και επώδυνη επώδυνο ορόσημο την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983, την οποία δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη ότι από εδώ και πέρα η Τουρκία θα συζητήσει μόνο στη βάση της περίφημης κυριαρχικής ισότητας, δηλαδή θέλει από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη Λευκωσία, θέλει να αναγνωρίσει την κρατική υπόσταση των κατεχομένων. Έτσι, δηλαδή να θέλει από η Λευκωσία να απεμπολίσει το μοναδικό όπλο που έχει. Έτσι, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο την κρατική της υπόσταση έχει. Mm-hmm. Λοιπόν, και γι' αυτό η Τουρκία δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, η αναγνώριση. Αν τη χάσει η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τίποτα άλλο. Σωστά. Πια. Άρα για μας είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Είναι κόκκινη γραμμή, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πια πολύ ανοιχτά ότι δεν είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι διαπραγματευτική αφετηρία η θέση της Τουρκίας κυριαρχικής ισότητας, αλλά είναι προϋπόθεση για την οποιαδήποτε λύση, που ποια λύση θα είναι αυτή, θα είναι και η de jure διχοτόμηση. Σωστό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ και τον καλό συνάδελφο, τον Αλφόνσο. Καληνύχτα σας, κύριε Φαντή. Τον κύριο Αλφόνσο Βιτάλη. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Με τις ψήφους των 158 γαλάζιων βουλευτών υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το εργασιακό, που περιλαμβάνει και το ξεπάγωμα των τριετιών. Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι έρχεται να βάλει τέλος σε παθογένειες των εργασιακών δικαιωμάτων, προστατεύοντας τους εργαζόμενους, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για επιστροφή σε εργασιακό μεσαίωνα. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το εργασιακό νομοσχέδιο, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών και την απαλλαγή από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και ασφαλιστικής ικανότητας στις πληγήσεις από φυσικές καταστροφές περιοχές. Ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε για τις τριετίες ότι το ξεπάγωμα δεν θα μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ λόγω επιπτώσεων στην οικονομία και μίλησε για απόφαση που ελήφθη τον Αύγουστο, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι ήρθε ως κίνηση αντιπερισπασμού στις καταστροφές της Θεσσαλίας. Εάν επιλέγαμε την αναδρομική εφαρμογή της τετίας, αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι σχεδόν όσοι έχουν προσληφθεί αυτή τη δεκαετία θα έπαιρναν αυτόματη αύξηση 30% στο μισθό τους. Πιστεύει το ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά, κύριε Κουκουλόπουλε ή κύριε Μάντζε, πιστεύει σε σοβαρά, θέλω να το ακούσω να το λέτε, ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα άντεχαν σήμερα εφάπαξ 30% αύξηση μισθοδοσία τους, χωρίς αυτό να σήμαινε. Χωρίς αυτό να σήμαινε κίνδυνο σοβαρό, μα αυτό είπατε, κίνδυνο σοβαρό να τυναχθεί στον αέρα το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και όλες οι θυσίες που κάναμε να πάνε χαμένες. Η απόφαση είχε ληφθεί από τον κύριο Πρωθυπουργό από τα μέσα Αυγούστου να ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το μέτρο. Δεν έχει καμία σχέση το μέτρο που εξαγγέλθηκε με τα πρόσφατα γεγονότα στη Θεσσαλία. Εγώ προσωπικά δεν υποστηρίζω και δεν θα υποστηρίξω ως υπουργός, παρά μόνο αν πιστώ από κάποιο συγκλονιστικό επιχείρημα, την επιστροφή στο μοντέλο του καθορισμού του βασικού μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους. Από την αντιπολίτευση έκαναν λόγο για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που πηγαίνει αιώνες πίσω τα εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση προωθεί την ακραία ανασφάλεια στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, ενώ η οδηγία ξεκάθαρα δηλώνει
ότι πρέπει να υπάρχουν διαφανείς και προβλέψιμοι όροι στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θεσμικό πλαίσιο ευρωπαϊκό και εθνικό να υπερασπίζεται και να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους. Και τι κάνει ο κ. Γεωργιάδης σήμερα? Επικαλούμενος ψευδεπίγραφα την οδηγία, φτάνει στο σημείο ακόμα και να τροποποιεί και το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας για να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες για τους εργαζόμενους και να βρίσκει κάλυμα πίσω από την ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτή είναι η αριστεία. Τις παραμονές των εκλογών, αν θυμάστε, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό ότι μέσα στην τετραετία οι μισθοί των εργαζομένων θα αυξηθούν κατά 25%. Την ίδια ώρα πήγε στις Βρυξέλλες και μίλησε για αύξηση 13% μέσα στην τετραετία, δηλαδή το μισό. Και δεν φτάνει αυτό. Ο πληθωρισμός της απληστίας, που με την ανοχή της κυβέρνησης κυριαρχεί, εκτινάζει στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων και ισοπεδώνει το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικοκυριών. Η εθνική πρόθεσή σας να συζητήσουμε για τις τριετίες έχει στόχο να καλλιεργήσει κλίμα ανοχής στην άγρια λιτότητα που φέρνετε και επιχειρείτε να συμβιβαστούμε με αυτήν μπροστά στον άγριο χειμώνα με την μεγάλη ακρίβεια που ήδη έχει ισοπεδώσει το λαϊκό εισόδημα. Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης έκδοσης νέων ταυτοτήτων με τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα να ξεκινούν ακόμη και από την ίδια ημέρα. Στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr θα μπορούν να μπουν από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου όσοι θέλουν να υποβάλουν την αίτησή τους για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Μετά την αίτηση για έκδοση νέας ταυτότητας, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει SMS στο κινητό του τηλέφωνο, όπου θα επιβεβαιώνεται το ραντεβού, ενώ 7 με 10 ημέρες μετά θα ενημερώνεται εκ νέου με SMS για την παραλαβή της. Στις νέες ψηφιακές ταυτότητες που δεν έχουν τσιπάκι, θα υπάρχουν στην μπροστινή πλευρά ο αριθμός ταυτότητας, η φωτογραφία του πολίτη, το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η ηθαγένεια, η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία λήξης, η αρχή έκδοσης, ο αριθμός πρόσβασης κάρτας και η υπογραφή του κατόχου της. Ενώ στην οπίσθια όψη θα περιλαμβάνεται το όνομα του πατέρα, της μητέρας, ο τόπος γέννησης, η ομάδα αίματος και το ύψος. Ενώ στο τέλος θα υπάρχει ζώνη μηχανικής αναγνώρισης. Οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν φωτογραφία τους για την έκδοση της νέας ταυτότητάς τους, καθώς στο εκάστοτε αστυνομικό τμήμα θα υπάρχει φωτογράφος. Οι πολίτες επίσης δεν θα πληρώνουν για τις φωτογραφίες, καθώς η ηλεκτρονική πληρωμή που θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περιλαμβάνει και το κόστος της φωτογραφίας. Οι νέες ταυτότητες που θα έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας θα κοστίζουν 10 ευρώ, τα οποία θα γίνονται με ηλεκτρονική πληρωμή και η διάρκεια ισχύς των ταυτοτήτων θα είναι για 10 χρόνια. Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας αλλάζει μόνο όταν αφορά σε απώλεια ή φθορά προηγούμενου δελτίου, για τις οποίες θα καταβάλλεται επιπλέον ηλεκτρονικό παράβολο δημοσίου 9 ευρώ, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα. Σύμφωνα με το άσο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, οι παλιές ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, όπου θα ισχύουν μόνο οι νέου τύπου ταυτότητες και καμία άλλη. Στη σύλληψη 10 Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, οι οποίοι εμπλέκονται στο μακελιό της Λούτσας, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές. Η υπόθεση εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, καθώς εντοπίστηκε πιστόλι στη Ραφίνα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη μαφιόζικη δολοφονική επίθεση. Στελέχη της τουρκικής αστυνομίας πάνε την πόρτα διαμερίσματος και κάνουν έφοδο. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και σε άλλο σπίτι. Κάνουν αυτοψία στο χώρο που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 πιστόλια, 85 φυσίγκια, μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών και 430.000 τουρκικές λίρες. Προχωρούν στη σύλληψη 10 Τούρκων που ήταν μέλη της οργάνωσης Μπαρίς Μπογιούν στην Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Πρόκειται για μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που ετοίμασαν αντίπεινα για τη δολοφονία των 6 ατόμων στη Λούτσα. Οι ελληνικές αρχές ακόμα δεν έχουν επίσημη ενημέρωση για το συμβάν, αλλά αυτό αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες. Το ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.
Οι αρχές είχαν συλλάβει στο Ελευθέρω Βενιζέλο ένα Τούρκο, στην κατοχή του οποίου είχαν βρεθεί σφαίρες, πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια. Παράλληλα, στο σπίτι των θυμάτων εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, χωρίς ωστόσο να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Οι εξελίξεις τρέχουν, καθώς βρέθηκε 9 πιστόλη στη Ραφίνα, 3 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της μαφιόζικης επίθεσης. Στη βαλιστική έρευνα που διεξήχθη, δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και DNA. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν. Η κλιματική αλλαγή πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Στην Κίνα, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε το θάνατο 10 ατόμων και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Στο Μεξικό, δύο άνθρωποι βρήκαν ακαριέα θάνατο όταν τους χτύπησε κεραυνός. Πυρκαγιές ξέσπασαν στα νοτιοανατολικά της Αυστραλίας με κατοίκους και πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους. Η Αυστραλία πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, με πολίτες να παραθερίζουν στις παραλίες για μια ανάσα δροσιάς. And personally, I think about my future. Like, while these guys are older, when they die, they don't have to worry about what we have to worry about in the future. Στα νοτιοανατολικά της χώρας, 600 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. 70 δασικές πυρκαγιές μένονται ανεξέλεκτες. Κάτοικοι και τουρίστες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το θέρετρο της Τασμανίας ώστε να μεταφερθούν σε ασφαλέστερα σημεία. Στα ανατολικά της Κίνας, ανεμοστρόβιλο προκάλεσε το θάνατο 10 ατόμων και τον τραυματισμό πολλών. Οι πληγέντες από το σφοδρό φαινόμενο φτάνουν τους 5.500 ανθρώπους, ενώ 137 σπίτια έχουν καταρρεύσει. Στο Μεξικό, μια τουρίστρια και ένας πλανόδιος πολιτής βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ένας κεραυνός χτύπησε την παραλία του Μεξικού. Δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από το ακραίο φαινόμενο. Στην Ταϊλάνδη, τοπικές καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. Το φαινόμενο El Niño έχει επηρεάσει τη θαλάσσια ζωή. Η αύξηση πλακτών έχει διαλύσει τις τοπικές καλλιέργειες μυδιών. Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται ακόμα περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.